Η πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με την διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών σήμανε συναγερμό και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία που εκφράζει φόβους για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ανοίξουν τα ειδικά σχολεία, απαιτώντας οι πόρτες των σχολείων να ανοίξουν την ίδια ώρα και την ίδια ημέρα και για τους μαθητές με αναπηρία. Με βάση την πολύ δύσκολη κατάσταση που διέρχεται η χώρα, με γεγονός την αναστάτωση που υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης και με και ως αποτέλεσμα της πρόσφατης διαθεσιμότητας στην τεχνική εκπαίδευση, αλλά και γνωρίζοντας τι έχει συμβεί γενικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία, απευθυνθήκαμε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τους ζητούμε να πάρουν αυτά τα μέτρα που απαιτούνται, έτσι ώστε στοιχειοδός να μπορούν τα σχολιά της ειδικής αγωγής, τα τμήματα ένταξης, η παράλληλη στήριξη κλπ. Να μπορούν στοιχειοδός, επαναλαμβάνω, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους κατά την έναρξη σχολικής χρονιάς. Και κυρίως τα σχολιά των παιδιών με αναπηρία να ανοίξουν την ίδια μέρα με όλα τα σχολιά. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για όλα τα σχολεία, με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στους αναπληρωτές, τις μεταθέσεις, τις αποστάσεις, τις μετατάξεις και όλα τα σχετικά. Εμείς ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως αναπηρικό κίνημα της χώρας, οφείλαμε και οφείλουμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε, να λέμε στο Υπουργείο Παιδείας ότι οφείλει να έχει ως προτεραιότητα στην πολιτική του τους πιο ξεχασμένους μαθητές με αναπηρία, που είναι τους πιο ξεχασμένους μαθητές που είναι οι μαθητές με αναπηρία. Οφείλει να έχει την πολιτική του την προτεραιότητα να βάλει στο σύστημα της εκπαίδευσης τα παιδιά με αναπηρία που είναι εκτός συστήματος. Και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα περνάει δύσκολη κατάσταση, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελεί άλωση, γιατί στη δύσκολη κατάσταση είναι τότε που το κράτος είναι απολύτως αναγκαίο για να διασφαλίσει ότι οι αδύναμοι πολίτες του δεν είναι αυτοί που πληρώνουν, όπως λέει ο λαός, απολύτως το μάρμαρο. Μάλιστα, όπως τονίζει στην επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας, η ΕΣΑΜΕΑ θλιβερή, καθολική και εξοργιστική είναι η διαπίστωση από την εκπαιδευτική κοινότητα, τους ίδιους τους μαθητές με αναπηρία και τους γονείς τους, ότι η σχολική χρονιά 2012-2013 για τα άτομα με αναπηρία ήταν η χειρότερη των τελευταίων σχολικών ετών. Αυτή η απογοητευτική εικόνα, τονίζει, είναι η συνομοσπονδία που έχει μετατραπεί σε οργή και αναγανάκτηση, απαιτείται να αλλάξει για να μην καταστούν άλλη μια χρονιά οι μαθητές με αναπηρία παρείες του εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχολεία σε απλούς χώρους φύλαξης των μαθητών, ειδικά με βαριές και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, αλλά χώροι ουσιαστικής μάθησης και εκπαίδευσης.